Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, χθες ήταν μια από τις δύσκολες μέρες της επιχείρησης, γιατί είμαστε στη δυσάρεστη θέση να προβούμε στην απόλυση 57 εργαζομένων και είμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση γιατί θα βρεθούν ύστερα από χρόνο, ύστερα από 10 χρόνια και παραπάνω, 57 οικογένειες χωρίς δουλειά. Και το τραγικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται. Τις ευθύνες τις έχουν οπωσδήποτε άλλοι. Και ταυτόχρονα η επόμενη μέρα βρίσκει τη ΔΕΙΑΡΑ αποδυναμωμένη, η οποία θα δούμε με τι τρόπο θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, και αυτές οι δυσάρεστες συνέπειες αφενός μεν μετακυλίονται πρώτα στη ΔΕΙΑΡΑ και αφετέρου στους καταναλωτές, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε και 1,5 μήνα πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Χτες πραγματοποιήσαμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Παρόν στο διοικητικό συμβούλιο ήταν και ο Δήμαρχος, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την διαχείριση αυτής της κατάστασης. Να δηλώσουμε ευθύς εξ αρχής, και είναι ξεκάθαρο, ότι εμείς είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, είναι οι μόνοι που δεν έχουν την ευθύνη. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να καλλιεργήσω ψεύτικες ελπίδες. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά εμπιστεύομαι τον Δήμαρχο. Θα δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα, και σε πολιτικό και σε νομικό. Είμαστε σε συνεργασία με την νομική μας υπηρεσία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να στηρίξουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Εμείς έχουμε 25 γεωτρήσεις προς αξιοποίηση. Ήδη οι υπηρεσίες μας εργάζονται, θα αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό από αυτές. Οι ενότητες που έχουν πρόβλημα είναι η Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου και η Ενότητα Λίνδος, Γεννάδη, η περιοχή εκεί. Για τη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα συνδεθούν οι νέες γεωτρήσεις και πιστεύουμε ότι θα λυθεί το ζήτημα της επάρκειας νερού. Για την Δημοτική Ενότητα Λίνδου, Γενναδίου, Λάρδου, επειδή εκεί οι ανάγκες είναι και αυξημένες λόγω και της τουριστικής ανάπτυξης και των επισκεπτών, σε πολύ λίγο χρόνο έχουμε σχεδιάσει μία λύση. Θα την ανακοινώσουμε το αργότερο σε 2 εβδομάδες και θα προχωρήσει βέβαια αυτή η λύση και θα δώσουμε μια οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σκεπτόμαστε να κάνουμε μια σύνδεση με το φράγμα, θα γίνει ένα έργο με ιδίους πόρους και θα έχουμε μια οριστική λύση σε αυτές τις τουριστικές περιοχές. Επειδή η δεύτερη φάση του φράγματος θα δημοπρατηθεί νομίζω μέσα στο Φεβρουάριο, αλλά μέχρι να γίνει, να συμβασιοποιηθεί το έργο, να αναλάβει ο εργολάβος, χρειάζεται χρόνο. Και φέτος σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε έτοιμοι. Θα προχωρήσουμε εμείς σε μια δικιά μας λύση. Θα συνδέσουμε, είναι περίπου το δίκτυο από ό,τι μου λένε οι τεχνικοί, γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Θα συνδέσουμε από τα δηληστήρια μέχρι την Λίνδο ένα εξωτερικό δίκτυο για να δοθεί μια οριστική λύση, και όταν δρομολογηθεί το έργο όλα αυτά τα τους αγωγούς και ό,τι χρησιμοποιήσουμε εμείς θα τους απεγκαταστήσουμε για να τους χρησιμοποιήσουμε σε άλλα δίκτυα. Απλώς επειδή για η Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, όπως πράγματι και πολύ σωστά λέτε, το δίκτυο δεν μπορώ και εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, ας το πούμε δίκτυο. Εκεί καθημερινά οι βλάβες, δεν σας κρύβω ότι είναι τουλάχιστον 4-5. Σκεπτόμαστε σταδιακά να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του δικτύου, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
Αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά, γιατί σας λέω ότι κανονικά και πρέπει να αλλάχθει όλο το δίκτυο. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και είναι λυπηρό, γιατί είναι και ένα έργο που δεν έχει πολύ χρόνο που έχει γίνει και σπαταλήθηκαν και πάρα πολλά λεφτά.